Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστολή. Καλώς, να κρυχόντουσαν εκλόγες, ανησύχησα. Δεν θα έρθει κάποιος να ψηφίσει Κασιδιάρη. Ορίστε. Περίμενα να σου πω κάτι. 25 Μαρτίου του 1821. Είχες πάει. Ένα μήνυμα να περάσω ότι πού οφείλουμε τότε το 1821 τη λευτεριά μας. Κάτσε, Μωρή Λουκά, περάσανε 10 μέρες να πούμε και δεν παίρνει τη μέρα της γιορτής. Και με παίρνει μετά από 10 μέρες. Όχι, δεν το δέχομαι. Την οφείλουμε στον Χριστό, στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, στην Παναγία. Η Παναγία έδωσε την νίκη στους ήρωες του 21. Ο Θεός έδωσε την νίκη. Ήτανε διαιτητής. Θαύμα και είναι θαύμα του Θεού. Έδωσε πέναλτι τελευταία στιγμή. Πώς έδωσε την νίκη, πες μου, ήταν στημένο. Είναι πέναλτι αυτό, αν είναι δυνατόν. Άντάσε μας μωρέ τώρα, σοβαρολογήτωρο μαλάκας να πούμε. Ο Θεός έδωσε την νίκη. Ήτανε θαύμα το Θεό. Ήταν και είναι το 1821 ουράνιο θαύμα. Είναι που δεν είχε γαμηθεί η ατμόσφαιρα τότε, γι' αυτό δεν είχαμε νέφος. Δεν έχει σχέση με τη Γαλλία αυτό, καμία σχέση με τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτά είναι σατανικά που τα λένε. Η Γαλλική Επανάσταση τι ήταν, καλέ, μια φωτογραφία μόνο, έλα τώρα. Ο Χριστός, η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Παναγία, η Αγία Τριάδα, ο Θεός έδωσε. Πολύ βοηθήσανε, βλέπω. Τι έγινε, διαπλεκόμενο μου μοιάζει. Ξεκινήσαμε με τον Χριστό, πήγαμε με στην Παναγία, άνοιξε πολύ βοήθεια. Πολλούς μεσάζοντες βλέπω σε αυτή τη βοήθεια και δεν μ' αρέσει. Κάθε μεσάζοντας και μίζα. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Ο Θεός έδωσε την νίκη. Ωραία. Εγώ συμφωνώ. Και αφού είναι η μόνη αλήθεια, γιατί μας την έκρυψες τόσο καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Τη λέω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είμαι η μοναδική που το φωνάζω. Α, την ίδια αλήθεια λες. Η μοναδική. Ότι οφείλουμε τη λευτεριά μας τότε από τους Τούρκους. Ναι, αλλά κάναμε παρέλαση χωρίς να το ξέρουμε προχθές. Στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία. Μη λαχανιάζεις, μωρή, μη λαχανιάζεις. Ήρεμα. Ανάσες, ανάσες, μωρή Λουκά, ανάσες. Ουράνιο θαύμα. Το 1821 είναι ουράνιο θαύμα. Εξήγησέ μου γιατί λαχανιάζεις την ώρα που μου τα λες. Γιατί λαχανιάζεις, πες μου. Τι λαχανιάζω, λέω την αλήθεια. Σ' ακούω λαχανιασμένη, μήπως ταυτόχρονα κάνεις και τον έρωτα. Σου λέω την αλήθεια. Κάνεις σεξ αυτή την ώρα που μιλάμε. Είσαι καλά, δε φύγε, δεν τρέπεσαι να μου λες έτσι. Ντροπή σου. Το κάνεις άλλη ώρα. Ναι. Δεν είναι κακό. Παντρεμένη είσαι, χριστιανικά εννοώ. Είναι η μόνη αλήθεια. Δεν εννοώ ξενοπηδιές, εννοώ με το σύζυγο, κανονικά νόμιμα. Καλό, δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι. Ο Θεός έδωσε τη νίκη το 1821. Είναι η μόνη αλήθεια. Την κατάλαβα. Δουλειές δεν είχε να κάνει κι αυτός. Μια Κυριακή του μένει να ξεκουραστεί και έβαλε. Τέλος πάντων. Αλήθεια. Ο Θεός, ο Χριστός, η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Αγία Τριάδα, η Παναγία μας έδωσε τη νίκη στους ήρωες. Ο Θεός έδωσε τη νίκη. Ο Θεός έδωσε τη νίκη το 1821. Είναι και ήταν ουράνιο θαύμα. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι τώρα καβαλικεύεις. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Θεό. Και φτιάχνεσαι με αυτά. Καταλήγω, μωρή, ανώμαλη εκεί. Ουράνιος κίνησης. Ήταν και είναι θαύμα από το Θεό. 2-3 κουνήματα ακόμα, ξέρω. Θαύμα από το Θεό. Ήταν και είναι. Εμένα πήρες μωρή για την κορύφωση. Εμένα βρήκες. Ουράνιος κίνησης. Πρέπει να το κάνω τώρα εικόνα εγώ αυτό. Σε παρακαλώ. Θεό. Θαύμα από το Θεό. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Αργείο μαλάκας. Κατάλαβα. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Μην πέφτεις τώρα. Μην πέφτεις τώρα στο κρίσιμο. Ότι ο Θεός έδωσε τη νίκη την 25η Μαρτίου του 1821. Α, ξεφουσκώνει, κατάλαβα τι. Ήρωες της Επανάστασης. Κριμ πάει, κατάλαβα. Έγινε. Ο Κολοκοτρώνης το φώναξε. Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδας. Πες μου, Κολοκοτρώνης. Πίσω την υπογραφή του. Κατάλαβα, έπιασα και το Κολοκοτρώνης. Κατάλαβα ακριβώς τι γίνεται. Ο Θεός λοιπόν, έδωσε τη νίκη. Γεια σου, Ελένη, γεια. Ουράνιο θαύμα. Εντάξει, μωρή, το είπαμε.